Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χατζημουρατίδη. Εγώ θα τον ρωτήσω, εσείς όταν έχετε ένα ασθενή, του κάνετε το νομόγραμμα του. Εγώ έχω αρχίσει να το κάνω, το νομόγραμμα του Συμβέστη. Έχω αρχίσει να το κάνω, ναι, για να τον ενημερώνω. Okay. Ερωτήσεις από το κρατήριο, κύριο Σοπηλίδης. Μπορούμε να ξέρουμε αν περιλαμβάνει η θεραπεία. Δηλαδή, για να δω σε δύο. Αν περιλαμβάνεται η θεραπεία. Όχι, δεν αξιολογείται η θεραπεία. Και μάλιστα, μια και μου δίνετε την ευκαιρία, θέλω να πω ότι το νομόγραμμα του Σιλβέστερ βασίστηκε σε δεδομένα πριν της εφαρμογής του BCG. Κύριος Μουτζούρης. Δύο ερωτήσεις, παρατηρήσεις ενδεχομένως. Είδα για μία ότι τους βιολογικούς δείκτες ενδεχομένως λέτε ότι τους προτείνουν. Λέτε τους προτείνουν ενδεχομένως σε αντικατάσταση ισοσκόπησης για όγκους υψηλού κινδύνου. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά νομίζω ότι. Εγώ νομίζω ότι το αντίθετο έχω δει. Δεν είπα ότι τους προτείνουν. Ότι μέσα στο σκεπτικό είναι ότι οι δείκτες αυτοί θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση ισοσκόπησης, κάτι το οποίο δεν ισχύει φυσικά. Κατηγορηματικά. Είναι ακριβώς ότι τους δείκτες μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για όγκους χαμηλού κινδύνου και μόνο, αν για να αντικατάσταση και ισοσκόπηση. Γιατί επειδή η ευαισθησία του είναι γύρω στο 96%, χάνουν ένα 4% και δεν μπορούν να παίξουν ένα όγκο υψηλού κινδύνου. Χαμηλή ευαισθησία και χαμηλού κινδύνου δεν πειράζει αν γίνει κάτι και το θέλει αργότερα μετά από έναν χρόνο. Έτσι, τουλάχιστον η βιβλιογραφία του πρότεινε σε αντικατάσταση. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, αν το έχετε δει στη βιβλιογραφία, προφανώς το διαβάσατε, είναι γεγονός ότι τα νομογράμματα, τουλάχιστον του Σιλβέστερ, έχω δει την κριτική. Που είπατε ότι ακριβώς είναι η συμπρόβλεψη ότι όλοι αυτοί είναι παλιοί όγκοι, είχαν πάρει όλοι οι πυρομπισίδε, είχαν πάρει πεζετζέ, ενδεχομένως να είναι διαφορετικά τα πράγματα και ήδη και στα πανευρωπαϊκά κριτικαριστήκαν αρκετά. Γι' αυτό ψάρει αν το νομόγραμμα έχει, δεν το έχω δει και γι' αυτό σας ρωτάω, τη διαβάσει. Έχει ουσιαστικά δύο δείκτες που δεν είναι αντικειμενική σαν του Σιλβέστερ. Έχει μια κυταρολογική, η οποία κυταρολογική είναι πολύ υποκειμενική και ενδεχομένως αν εσύ έχεις ένα τμήμα, ο κυταρολόγος μπορεί να μην ξέρει. Σου είναι αρνητικές ή κυταρολογικές, ένα στοιχείο. Και δεύτερον έχει ένα MP22 μέσα, ο οποίος είναι βιολογικός δείκτης, ο οποίος έχει πολλά ψευδοθετικά. Πώς μπορεί να κάνει καλή πρόβλεψη με δύο δείκτες τέτοιους μέσα που δεν είναι σαν το States, ο Grey, δηλαδή. Ποια είναι η κριτική αυτού του νομογράμματος. Αυτό ρωτάω. Η κριτική του νομογράμματος αυτή, το νομόγραμμα αυτό είναι σχετικά παλιό. Η ακρίβεια του νομογράμματος αυτή, όπως έχει δοκιμαστεί από τους ίδιους τους συγγραφείς, είναι περίπου στο 85% για την αξιολόγηση της πρόγνωσης. Δεν μπορεί κανείς να δώσει κάποια άλλη περισσότερη ερμηνεία σε όλο αυτό και είναι αξιόλογο να πούμε ότι όλοι αυτοί οι δείκτες, όλα αυτά τα νομογράμματα, εάν δεν επιβεβαιωθούν και από άλλα ερευνητικά κέντρα και από άλλες μεγάλες σειρές ασθενών, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της καθημερινής κλινικής πράξης. Άρα στη σημερινή εποχή τι συστήνεται δηλαδή για έναν που έχει φανειακό όγκο, σε έναν ουρολόγο που έρχεται από το ακροατήριο. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νομογράμματα αυτά για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση, για να πούμε περίπου πώς είναι η πιθανότητα της υποτροπής. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε κανένα λοιπόν νομόγραμμα και έχουμε έναν ασθενή που έχει έναν όγκο, έτσι, έναν μικρό επιφανειακό όγκο 2 εκατοστά, με αρνητικά όλα τα υπόλοιπα, τι ποσοστό θα μπορώ εγώ να του πω όταν θα με ρωτήσει ποια είναι η πιθανότητα να υποτροπιάσει αυτός ο ασθενής. Νομίζω ότι αν το νομόγραμμα αυτό μου δώσει μια πιθανότητα υποτροπής μεγάλη, ότι τον ασθενή αυτόν εγώ θα τον ενημερώσω ότι ο ασθενής κινδυνεύει, ότι πρέπει να είναι πιο κοντά στην παρακολούθηση, πιθανώς να κάνουμε πιο εντατικό πρόγραμμα ενδοκιστικών εγχύσεων. Ο κύριος Λάργκο. Επειδή πρόσφατα είχα δει κριτικές για το Σαριά, Σαριά είναι γαλλικής καταγωγής, είναι για το νομόγραμμα, το οποίο σχετίζεται. Ενώ ναι, μεν αυτή η αξιοπιστία 80-85% βασίζεται στην πρόγνωση όσον αφορά δηλαδή του αλλαγή του grade και στην υποτροπή. Ενώ δεν είναι τόσο αξιόπιστο ως προς την διήθηση, προς την διήθηση του μυϊκού χιτών. Εσείς τι λέτε? Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από αυτό που λένε οι ίδιοι. Αυτοί μιλάνε για ένα ποσοστό αξιολόγησης της διήθησης, ακρίβεια του νομογράμματος, ένα ποσοστό 85%. Δεν έχω κάποιο άλλο δεδομένο να πω κάτι παραπάνω. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ναι. Εγώ δεν σου πω ομολογία, αλλά απλώς μια ερώτηση που μερικές φορές μας απασχολεί. Σε έναν ασθενή με συμπτώματα ερεθιστικά, αυτά τα αποθήκευση που λέμε πλέον, χωρίς ματουρία, ούτε μικροσκοπική, στα πλαίσια της διαρεύνησης για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου της κύστης, πρέπει να κάνουμε κυστεροσκόπηση ή όχι, σε κάποιον που έχει επιμένοντα συμπτώματα? Δύσκολη απάντηση. Δύσκολη απάντηση και ό,τι θα πω δεν θα είναι απόλυτα τεκμηριωμένο. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ο ασθενής αυτός, αν δεν έχει κάτι εμφανές, δηλαδή δεν έχει μια ουρολίμωξη σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον, έτσι από εκεί και πέρα στα πλαίσια της διερεύνησης θα πρέπει να ελεγχθεί. Ναι. Κύριος Κατσίκας. Ναι. Κύριος Κατσίκας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή νομίζω έξω από την θεωρία πρέπει να μένουν και ορισμένα
Λοιπόν, πρέπει να μένουν και ορισμένα συμπεράσματα πώς πρέπει να κινείται κανείς στην καθημερινή πραγματικότητα. Και ρωτάω το εξής. Έναν επιφανειακό όγκο, μη διηθητικό, θα συστήσετε με όλα αυτά που είπατε να μην κάνει την παρακολούθηση που λέμε, δηλαδή κλειστοσκόπηση ένα τρίμηνο κτλ. Θα το πείτε δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Προς Θεού, όχι. Το μήνυμα είναι, λοιπόν, τελείως αντίθετο. Μπράβο. Λοιπόν, να τονιστεί ότι όλα αυτά που λέμε είναι καλά, αλλά στην πράξη δεν διαφοροποιούν τίποτα από αυτά που μέχρι σήμερα. Δεν αλλάζει κάτι στην κλινική πράξη έτσι όπως τη γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και προχωράμε στον